όνειρο που το είχες και το ήθελες. Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλη μου χαρά. Είναι ένας διαγωνισμός που αγαπώ πολύ και ήθελα πολύ να το ζήσω, γιατί όπως λέω και στους φίλους μου, μια ζωή την έχουμε, θέλω να κάνω πράγματα πολλά και διαφορετικά και δεν θέλω να περάσει ο καιρός και να πω αχ, δεν δόθηκε ευκαιρία, δεν το έκανα. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πέρα από το κανάλι της Κύπρου το Ρίκ που είναι δίπλα σου και σε στηρίζει, είναι και η εταιρεία σε κάθε σου βήμα. Εννοείται. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία μου, την Panic Records, γιατί μαζί την πήραμε αυτή την απόφαση. Και ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στην Κύπρο και στο Ρίκ που μου κάνουν αυτή την τιμή. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, πάρα πολύ. Το τραγούδι εμείς πότε θα το ακούσουμε, τι στυλ θα έχει, γιατί σε έχουμε συνηθίσει σε πολύ ανεβαστικά τραγούδια. Είναι ανεβαστικό, μη φοβάστε, θα είναι ανεβαστικό και χορευτικό. Θα είναι φωτιά, μια και φωτιά. Φωτιά, φουέγο λέγεται το τραγούδι, σημαίνει φωτιά, δεν είναι στα ισπανικά το τραγούδι, είναι στα αγγλικά. Όμως ο τίτλος είναι φουέγο. Θα έχει μόνο αγγλικούς στίχους ή θα ακούσουμε και κάτι διαφορετικό από σένα. Θα έχει αγγλικό στίχο, όμως έχει μουσική, έχει στοιχεία ωραία. Χορευτικό, όπως ναι, χορευτικό. Δεν πάω να πω μπαλάντα, όχι, εννοείται χορευτικό. Το έχεις ηχογραφήσει, θα το ηχογραφήσει. Το έχω ηχογραφήσει και περιμένουμε. Θα έχεις βέβαια στο πλευρό σου και μια μεγάλη και πολύ δυνατή ομάδα. Mm-hmm. Καθώς και τη χορογράφω, μια Σουηδέζα χορογράφω που έχει και εμπειρία από Eurovision. Ναι. Αυτό σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία και ευχαριστώ πάρα πολύ το Ρίκ για αυτή την πρόταση. Η Σάσα είναι μια πολύ καταξιωμένη καλλιτέχνης και ως χορογράφος και ως σκηνοθέτηδα. Θα έχω μαζί μου αυτούς τους ανθρώπους, θα έχω το Ρίκ, θα έχω και τη δική μου ομάδα από την Ελλάδα. Νιώθω ευλογημένη, νιώθω πολύ καλά. Προτείνεις και εσύ πράγματα, επειδή το χορό και το τραγούδι τα παίζεις στα δάχτυλα. Βέβαια, κοίτα, αυτό είναι μια ομαδική συνεργασία. Άμα εγώ δεν νιώθω καλά, δεν μπορώ να κάνω κάτι το οποίο. Όλα γίνονται ομαδικά. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για το ρούχα, αλλά πώς έχεις φανταστεί να είσαι πάνω. Δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα καθόλου. Πρέπει να δούμε το σκηνικό και μετά να αποφασίσουμε. Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν πάει καν το μυαλό μου εκεί ακόμα. Θα βρεθεί κάποιοι που θα πούνε ότι είσαι αντίπαλος στην Ελλάδα, αν και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι αδερφές. Καθόλου αντίπαλος, καθόλου. Εγώ τη λατρεύω την Ελλάδα και έχω δείξει και την επιθυμία μου χρόνια τώρα να πάω και να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Θα είναι μεγάλη μου τιμή. Όμως εντάξει, θα πάω με την Κύπρο που με έχει στηρίξει τόσα χρόνια, έχω πάρει πολύ αγάπη και όντως και εγώ νιώθω ότι η Κύπρος είναι Ελλάδα. Από τα τρία τραγούδια του, που είναι να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, του ελληνικού τελικού, που έχουν ακουστεί απλά ότι θα είναι η Αρετή και Τιμέ με το... Είναι εκπληκτική καλλιτέχνη. Η Αρετή και Τιμέ είναι μια εκπληκτική καλλιτέχνη. Εγώ πάντα μου άρεσε, πάντα θα μου αρέσει. Είναι μια απίστευτη καλλιτέχνη ξεχωριστή. Οπότε νομίζω ότι θα είναι εκπληκτικό. Και αυτό που θα παρουσιάσει και όλα τα παιδιά που θα παρουσιάσουν και ο κόσμος θα ψηφίσει το καλύτερο και εύχομαι καλή επιτυχία γιατί αυτό που θα ψηφίσει ο κόσμος σημαίνει ότι είναι το καλό. Αλλά αν με ρωτάς για την Αρετή, εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι εκπληκτική καλλιτέχνη. Πέρα από τους συνεργάτες και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο ΡΙΚ, θα είναι και ο καλός κοντά να σε στηρίξει. Παιδιά, μιλάμε για τρεις μήνες μετά, δεν ξέρω. Όλοι θέλω την αγάπη σας, πραγματικά θέλω τη στήριξή σας και αυτό που έχω να δηλώσω για να πω είναι ότι εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Μετά την Eurovision μπορεί να δούμε και ένα γάμο. Μα τι με ρωτάς που να ξέρω. Δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και φιλιά στο Θέμη και στην Κατερίνα, τους λατρεύω.